Για ευρύτατη ταύτιση σε μια σειρά ζητημάτων μίλησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, αποτιμώντας τη σύντομη επίσκεψή του στο Ισραήλ. Κατά την παραμονή του στη χώρα, συναντήθηκε με τον ομόλογό του Έλι Κοέν, τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ. Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος μετά την σημερινή επίσκεψή μου στο κράτος του Ισραήλ. Υπήρξε μια ευρύτατη ανταλλαγή απόψεων, κρατά όμως καταρχήν το πιο σημαντικό, την σαφή δήλωση της ελληνικής πλευράς υπέρ της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Μια δήλωση που έγινε με σαφήνεια και on camera. Θέλω να πω, φίλε Νίκο, ότι το Ισραήλ στηρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας. Το Ισραήλ πιστεύει ότι οι διαφωνίες θα πρέπει να επιλύονται μέσα από το διάλογο και τη διπλωματία. Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης θέματα ενεργειακής, αμυντικής και οικονομικής συνεργασίας. Ο Νίκος Δένδιας είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Υπουργός Εξωτερικών που επισκέπτεται το Ισραήλ μετά την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης Νετανιάχου.